Περισσότεροι από εμάς, λόγω άγνοιας ίσως, δεν ξέρουν να χειριστούν κατάλληλα κάποιες πολύ μικρές πυρκαγιές που ξεκινάνε μέσα στο σπίτι και θα μπορούσαμε να τις έχουμε αντιμετωπίσει μόνοι μας χωρίς τη χρήση και τη συμβολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, το 60 με 70% περίπου των πυρκαγιών που στις κατοικίες και στα σπίτια οφείλονται κυρίως στην περιοχή της κουζίνας, δηλαδή στο μάτι, στο μαγείρεμα. Θα πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και υπόψη μας για γνώση ότι όλες οι πυρκαγιές δεν σβήνονται με νερό. Αυτό θα σας το δείξουμε σήμερα. Κυρίως αφορά τις νοικοκυρές, οι οποίες βάζουν το λάδι για να τηγανίσουν, το βάζουν πάνω στο μάτι και μετά τι κάνουν, μπαίνουν στο Facebook. Κάνουν άλλες δουλειές, μιλάνε στο τηλέφωνο ή ασχολούνται με κάτι άλλο. Ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε τα μάτια μας από το χώρο της εστίας της κουζίνας. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Κοιτάξτε, μέσα σε 5 λεπτά αρχίζει, βγαίνει μαύρος καπνός. Μυρίζουμε κάτι καμένο. Αμέσως μετά, από τη μυρωδιά του καμένου, τι έρχεται? Συνέπεια, η φλόγα. Έχουμε δηλαδή φωτιά. Οι πιο θαραλέοι από εμάς τι θα κάνανε? Θα πηγαίναν να πιάσουν το τηγάνι που έχει πάρει φωτιά για να το βγάλουν στο μπαλκόνι. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα γεμίζαμε φωτιά όλο το σπίτι. Δηλαδή εκεί που θα καίγαμε μόνο την κουζίνα, θα καίγαμε όλο το σπίτι πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Και μετά τη φωτιά μέσα στο σπίτι τι έχουμε? Όταν θα ακούσουμε αυτό θα είναι πλέον αργά. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε σχέδιο διαφυγής έκτακτης ανάγκης από το σπίτι. Άμα γεμίσει καπνούς να μπορούμε να βγούμε. Να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που θα έχουμε μέσα, την οικογένειά μας ή τους φίλους μας. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε πυροσβεστήρα ή μια αντιπυρική κουβέρτα. Το κόστος, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που θα μπορέσουμε να περισσώσουμε, δηλαδή την περιουσία μας. Το κόστος, παράδειγμα, για μια αντιπυρική κουβέρτα κοστίζει 6 έως 8 ευρώ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να σβήσουμε μια πυρκαγιά σε τηγάνι? Ναι, βεβαίως. Αν μπορέσουμε να έχουμε ένα κατάλληλο καπάκι μεγάλο για να αποκόψουμε το οξυγόνο. Αν έχουμε μια βρεγμένη πετσέτα, μια κουρελού. Θα μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή όμως να είμαστε κατάλληλα ψύχρεμοι και να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε? Ή θα πάρουμε μια κατσαρόλα νερό και θα τη ρίξουμε επάνω, όπως θα κάναμε λόγω αγνοίας? Κοιτάξτε την αντιπυρική κουβέρτα. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Σε λιγότερο από 7 λεπτά το λάδι μας έχει πάρει φωτιά. Ο συνάδελφος έχει βάλει ποσότητα λαδιού ίση με εκείνη που είναι περίπου το 1 τρίτο από αυτή που θα χρησιμοποιούσατε για να μαγειρέψετε. Δηλαδή μια πολύ μικρή ποσότητα, έτσι. Φανταστείτε να είναι η κουζίνα σας και να είχατε βάλει μια ποσότητα λαδιού για να τηγανίσετε, ας πούμε, πατάτες. Κάτω. Κοιτάξτε τώρα εγώ. Σε συνέχεια θα βάλω μισό, παρακαλώ λίγο νερό. Κάποιος. Κι άλλο. Όπα. Εγώ σε συνέχεια θα βάλω μισό ποτήρι νερό μόνο, ενώ εν αγνία μας θα ρίχναμε ένα κουβά ή μία κατσαρόλα νερό. Κοιτάξτε με μισό ποτήρι νερό τι θα γίνει εδώ αυτή τη στιγμή. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Το ρίχνω. Αυτό που μόλις τώρα είδατε θα ήταν η κουζίνα σας αν ρίχνατε νερό. Τι θα συνέβαινε? Θα έπαιρνε φωτιά ο απορροφητήρας, τα ντουλάπια και ό,τι είχατε εκεί γύρω. Πολύ απλά, πολύ απλά. Θυμόμαστε όλοι ότι δεν ρίχνουμε ποτέ νερό επάνω σε λάδι. Ο συνάδελφος έβαλε την αντιπυρική κουβέρτα που σας είπα, που έχει πολύ χαμηλό κόστος και κατάφερε, περιόρισε και το καπνό και την πυρκαγιά. Τώρα σε συνέχεια, μόλις πέσουν και οι καπνοί, θα μπορέσει να βγάλει το τηγάνι από το σπίτι. Πολύ απλά. Θα μπορείτε να δείτε τη χρήση του πυροσβεστήρα ή αντιπυρικής κουβέρτας και τι θα χρειάζεστε μέσα στο σπίτι όσον αφορά την καταλληλότητα, γιατί υπάρχουν πολλά είδη. Έχουμε πολλά ενημερωτικά έντυπα και φυλάδια που μπορείτε να πάρετε. Την αντιπυρική κουβέρτα και τους πυροσβεστήρες μπορείτε να τις προμηθευτείτε από πυροσβεστικά είδη, καθώς και να ενημερωθείτε και στο περίπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας που είναι απέναντι.